Ορίστε, πείτε μας. Ναι. Ονομάζομαι Μπέλος Γεώργιος. Κύριε Μπέλο, συγγνώμη, μόνο ένα λεπτό. Πριν θέλετε να κάνετε κάποια τοποθέτηση σε σχέση με το προηγούμενο. Όχι, λίγο μια παρέμβαση ώστε να διευκολυνθούν τις τοπικές αυτοδιοίκησης. Βεβαίως. Σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο. Επειδή έχουμε τεράστια εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών. Και υπηρετώ στη διεύθυνση εσωτερικών στη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου της ΑΔΕ. Η οικονομική επιθεώρηση συγκρότησε και λειτουργήσε δύο διευθύνσεις, μία στην ΑΔΕ, βέβαια προέκυψε τώρα, και η μονάδα του εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτές και οι δύο μονάδες είναι οι πρώτες που έγιναν στον δημόσιο τομέα και μου προξενεί εντύπωση γιατί δεν αναφέρεται πουθενά αυτό το πράγμα. Τα έφτιασε η οικονομική επιθεώρηση και έχει γίνει πιλότος για όλο το Υπουργείο, για όλα τα Υπουργεία και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έρχονται διαρκώς και μας ρωτάνε πώς θα στήσουμε, επειδή άκουσα κάποιες πρακτικές ερωτήσεις και γίνει τεράστια δουλειά και αυτό βέβαια δεν φαίνεται πουθενά. Από τις δύο διευθύνσεις του εσωτερικού ελέγχου, οι περισσότεροι οικονομικοί επιθεωρητές είναι δάσκαλοι αυτή τη στιγμή. Όπου κληθούν, όπου μπορούν, βοηθάνε όχι μονάχα τα Υπουργεία, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε τεράστια εμπειρία στο θέμα των διαχειριστικών ελέγχων στους Δήμους και κοινότητες και με αυτή την έννοια βοηθάμε πρακτικά αυτά τα ζητήματα. Δύο σημεία, γιατί αναφέρθηκε κάτι για την πιστοποίηση. Το ελληνικό δημόσιο εδώ αφορά και τους συναδέρφους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με το δημοσιοπαλλητικό κώδικα, πρέπει να παρέχει δωρεάν την πιστοποιημένη εκπαίδευση στους υπαλλήλους. Αυτά που λένε ότι πρέπει να πληρώνουμε δεξιά και αριστερά, έτσι, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και το λέω και από μια πλευρά, από τη ματιά του οικονομικού επιθεωρητή, που γνωρίζουμε έτσι τι σημαίνει νόμιμο και τι σημαίνει παράνομο. Τώρα, ένα σημείο για την οικονομική επιθεώρηση, γιατί υπάρχει και ένας μύθος. Ο εσωτερικός έλεγχος προϋπήρχε αυτού του εσωτερικού ελέγχου που μιλάμε σήμερα, με τη μορφή της εποπτείας και της επιθεώρησης των υπηρεσιών. Και αυτό βεβαίως αποτελεί ένα μέρος των αρμοδιοτήτων του οικονομικού επιθεωρητή. Ας πω ένα παράδειγμα. Πάντα από το 1859, δηλαδή από την σύσταση της οικονομικής επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, υπήρχε το λεγόμενο follow-up. Δεν το λέγαμε έτσι βέβαια. Το λέγαμε παρακολούθηση, υλοποίηση ή εφαρμογή των προτάσεων που είχαμε κάνει. Αλλά είχαμε μια σοβαρή διαφορά με το σημερινό follow-up. Ο επιθεωρητής εγκαλούσε τον υπεύθυνο της μη υλοποίησης και μπορούσε αυτεπαγγέλτος να προκαλέσει, να κάνει τη λεγόμενη ΕΔΕ κτλ. Κάτι βέβαια που είναι ένα επίπεδο παραπάνω από πλευράς αποτελεσματικότητας. Εδώ υπάρχει και μια σοβαρή αντίφαση, τέλος. Βέβαια δεν υπάρχει ο κύριος Χρήστου να μας ακούσει της καταπολέμησης της διαφθοράς. Απ' τη μια μεριά μιλάμε για την καταπολέμηση της διαφθοράς και απ' την άλλη το έτος 2014 η τότε κυβέρνηση πήρε απόφαση να σταματήσει, να πάψει τη λειτουργία της οικονομικής επιθεώρησης και να την διασπάσει, να την κατακαιρματίσει σε τέσσερες
υπηρεσίες. Είναι αδύρυτη, είναι, δηλαδή έγινε μια μεταρρύθμιση, όπως λέμε εμείς, όχι κατά της διαφοράς, υπέρ της διαφθοράς. Αν είναι δυνατόν, μιλάμε για καταπολέμηση της διαφθοράς και γίνονται μεταρρυθμίσεις υπέρ της διαφθοράς. Θα σας παρακαλέσω λίγο να συντομεύσετε. Τελειώνοντας, λέω ότι σήμερα η εισαγγελέας του Αριουπάγου, η κυρία Παπασπύρου, ο κύριος Δραγασάκης, κυρία Παπανάτσιου και πολλοί άλλοι έχουν καταλάβει την αδύρυτη ανάγκη της επανασύστασης της οικονομικής επιθεώρησης που πραγματικά διαθέτει τεχνογνωσία, εμπειρία και γνώσεις για την καταπολέμηση διαφθοράς πάνω από 150 χρόνια και ευελπιστούμε σύντομα να γίνει πράξη. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Επειδή θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό, επειδή δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε ουσιαστικά αυτή την ώρα με κάποια μικρή εισαγωγή, επειδή αυτό το θέμα θα ήθελα έτσι να το κλείσουμε, γιατί δεν αφορά ακριβώς το ζήτημα της σημερινής μας συζήτησης, θα δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Μπίνη από τον ΟΟΣΑ, που είναι ένα θέμα που κατ' εξοχήν τον αφορά, και στη συνέχεια θα πάρουμε την ροή, θα ακολουθήσουμε τη ροή της σημερινής ημερίδας. Πολύ γρήγορα κάποια στιγμή για τον συνάδελφο και για τους υπολείπους, όσον αφορά και τις συνέργειες μεταξύ του έργου που υλοποιεί στο πεδίο της καταπολέμησης διαφθοράς ο ΟΣΑ, με το τεχνική βοήθεια παρέχει Expertise France και το Council of Europe. Σαφώς και στο πεδίο της κεντρικής διοίκησης, τόσο οι πρακτικές και η ανάπτυξη της μεθοδολογίας από την ΑΑΔΕ και από το Υπουργείο Οικονομικών αποτελούν καλές πρακτικές για τα ελληνικά δεδομένα. Και στο διαφορετικό, στο ξεχωριστό workstream που έχουμε εμείς, στο οποίο ηγείται από την πλευρά του ΟΣΑ ο κύριος Terry Hunt, που είναι ο Executive Director του Internal Audit Community της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Καναδά, αναφέρονται ως παραδείγματα καλών πρακτικών και συμμετέχουν και η κυρία Κωνσταντινίδου και οι υπόλοιποι στις εργασίες μας. Το training για κατά πόσο αυτό πρέπει να αναλυφθεί από το δημόσιο, είτε αφορά τις πιστοποιήσεις που δίνονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεκτών με τα μέσω των chapters των κεφαλαίων που έχει σε κάθε χώρα, ή ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή και με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, ένα θέμα ongoing, το συζητάμε στο πλαίσιο και της άλλης δουλειάς, η βέλτιστη λύση μένει να αποδειχθεί ποια θα είναι. Η οικονομική επιθεώρηση, αυτό που ονομάζουμε financial control, ως στο πλαίσιο ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ενός internal control system, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τις πρακτικές για financial and managerial control, για τα δικά μας δεδομένα του ελέγχου άσκησης διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης, είτε μέσω του μοντέλου των Γενικών Διευθυνήσεων Οικονομικής Επιθεώρησης, του 4270 περί δημοσίου λογιστικού, ποια είναι η θέση του προληπτικού ελέγχου, η κατάργησή του, ποιος ο ρόλος των μονάδων του ουλουκού, του Επιτρόπου, όλα αυτά είναι σε αυτή τη συζήτηση, δεν λύνονται όμως σήμερα, που μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το που χωράει σε αυτό το μοντέλο η διαδικασία, η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων στο core business και όχι για το risk-based annual planning, είναι ένα θέμα, όπως επίσης και που χωράει η λειτουργία που αποτελεί η καρδιά της σημερινής ημερίδας με focus τοπική αυτοδιοίκηση, μιας ανεξάρτητης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου ως τρίτη γραμμή άμυνας. Επομένως, κλείνουμε εδώ. Τα θέματα αυτά έχουν αναλυθεί και σε αυτή την αίθουσα και στο ΕΚΔΑ. Ο ΣΑΣ, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, έχει ήδη δώσει 6 συγκεκριμένα παραδοτέα. Είμαστε συνεργασία και στο ίδιο κύμα πνεύματος και με την Γαλλική Τεχνική Βοήθεια. Καταγραφεί μια έκθεση τεχνικής ανάλυσης των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα. Το πλάνο με την περίμετρο των απαιτήσεων για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που μας διευκολύνει και στο follow-up και στον ετήσιο προγραμματισμό. Έχουμε επίσης ένα τριετές πλάνο εφαρμογής των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στην κεντρική διοίκηση, σε κύματα των Υπουργείων αναλόγως με την οριμότητά τους. Υπάρχει ένα εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου που περιγράφει και τα βασικά βήματα για την κεντρική διοίκηση, πώς πρέπει να στήσουμε, αν δεν έχουμε, ή πώς πρέπει να ενδυναμώσουμε, αν τυχόν έχουμε. Το οποίο και εδώ αντίστοιχα
Σε άλλη φάση ωριμότητας είναι ο Δήμος Αθηναίων, σε άλλο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε άλλο ο Δήμος Χαλκιδαίων και η μικρότερη Δήμη. Και πολύ σωστά η τεχνική βοήθεια από τη Γαλλία τονίζει τις ιδιαιτερότητες και την ανάγκη διαφορετικών προσεγγίσεων, είτε αυτός είναι ο διαμοιρασμός πόρων, είτε είναι το μοντέλο των διαμοιραζόμενων υπηρεσιών, το Shared Audit Services που αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία, που είναι πρωτοπόρος, και στο Βέλγιο αποτελούν τη βασική πρακτική, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και το έκτο προϊόν είναι ένα μοντέλο ελέγχου που θα μπορούσαμε να κάνουμε για οποιαδήποτε πολιτική. Καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος, αδειοδότηση, διευθύνσεις ανάπτυξης, αναπτυξιακός νόμος, τεχνικές υπηρεσίες, πολεοδομία, το οποίο το κάναμε ένα πιλότο στο Υπουργείο Υγείας και δίνει ένα μοντέλο για το πώς μπορεί να στηθεί ένα ελεγκτικό μονοπάτι για συγκεκριμένη πολιτική. Και το έκτο παραδοτέο είναι, έρχομαι πάλι στην παρατήρησή σας, ένα βιώσιμο training μοντέλο. Αντί να κάνουμε αυτά τα one-off, είτε στο ΕΚΔΑ, είτε σε πανεπιστήμια, που πάμε για 2-3 ώρες, κάτι μαθαίνουμε και μετά δεν ξανασυναντιόμαστε ποτέ, προσπαθούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα μεστό, εμπεριστατωμένο, να απαντάει στις συνθήκες μας. Τι σημαίνει ο 44-12-2016 για τις λειτουργίες προμηθειών? Τι σημαίνει ο 42-70? Τι σημαίνει το managerial control στην ελληνική διοίκηση? Γιατί ο 32-30-2003 management pay objectives δεν εφαρμόστηκε ποτέ? Αν θα είναι 40 ή 50 ή 60 ώρες, δεν ξέρω. Και μέσα από αυτό μπορεί να οδηγηθούμε με το ΕΚΔΑ, με πανεπιστήμιο, σε ένα τύπο certification που να μην έχει το βάρος και τις δυσκολίες. Π.χ. όλο το υλικό είναι στα αγγλικά, που έχει μια επίσημη πιστοποίηση πολύ σημαντική, όπως είναι το CGAP ή το CIA του Ινστιτούτου. Κλείσαμε, πάμε στην βασική ροή του προγράμματος. Κυρία Ιωάννη. Είμαστε στο ίδιο θέμα ή να προχωρήσουμε αλλού? Όχι, όχι, να, όχι παρακαλώ. Θα χάσουμε τη ροή. Θα περάσει η ώρα με ένα θέμα το οποίο δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της ατζέντας. Μπορούμε να συζητήσουμε αυτά και κάποια άλλη στιγμή και στο πλαίσιο των άλλων εκδηλώσεων που γίνονται. Εγώ θα ήθελα σε αυτό το τραπέζι να υπενθυμίσω λίγο, ένα λεπτό παρακαλώ, να υπενθυμίσω λίγο τα θέματα που συζητάμε. Είναι οι συστάσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο τραπέζι από τους συναδέλφους από τη Γαλλία. Κυρίως είμαστε εδώ για να διευκρινίσουμε κάποια θέματα που ίσως να μην ήταν σαφή. Και έχουμε τρία σημεία τα οποία νομίζω ότι έχει νόημα να αναδειχθούν και να δούμε πώς αυτά έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, αλλά πώς εφαρμόζονται και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και θα ήθελα να καλωσορίσω αυτό το τραπέζι καταρχήν την κυρία Νάτα Σαπρά από την Σλοβενία, τον συνάδελφο τον Γιώχαν Ρίζερ από την Αυστρία, την Κατερίνα Ναζίρη από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Άγγελο Μπίνη, ο οποίος ήδη μίλησε, από τον ΟΟΣΑ, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και με όλη την ομάδα του, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής με τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς. Ο κύριος Μπίνης, από την γνώση και την εμπειρία του, μπορεί να μας διαλευκάνει και κάποια ζητήματα, όπως ήδη το έκανε πριν λίγο, που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα. Το πρώτο λοιπόν θέμα που νομίζω έχει νόημα να αναδειχθεί, είναι ποια είναι τα κίνητρα που μπορεί να δοθούν σε κάποιο φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή στην αποκεντρωμένη διοίκηση για να ιδρύσει και να λειτουργήσει μια μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Ένα κίνητρο θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας. Ποιες είναι οι ευκαιρίες που θα πρέπει να αναγνωριστούν? Ευκαιρία για τους αιρετούς, μια ασφάλεια, ας πούμε, ως προς την οικονομική διαχείριση. Ευκαιρία για τα στελέχη, μια ασφάλεια, διότι διαθέτουν διαδικασίες. Αλλά και μια ευκαιρία να δείξει κανείς προς τους πολίτες ένα πρόσωπο που λέει ότι αναγνωρίζω την ανάγκη να λειτουργήσει ο φορέας με διαφάνεια και ακεραιότητα. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα πρώτα να ρωτήσουμε τον συνάδελφο Γιώχαν Ρίζερ να μας πει τι ισχύει στην Αυστρία και πόσα αντιλαμβάνονται τόσο οι αιρετοί όσο και τα στελέχη αλλά και οι πολίτες τα ωφέλη από την λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω για τη Γαλλία. Μπορώ να απαντήσω για την Αυστρία.
Και να ξεκινήσω ότι είμαστε μία από τις λίγες χώρες που έχουμε εσωτερικούς ελέγχους, αλλά δεν έχουμε υποχρεωτικούς εσωτερικούς ελέγχους βάσει νόμου. Δηλαδή, λέει ο νόμος ότι πρέπει να έχετε εσωτερικούς ελέγχους και να τους έχετε πρέπει να ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα, το οποίο αποτελεί και πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Το μεγάλο πλεονέκτημα για τον εσωτερικό έλεγχο είναι ότι σε καθημερινή βάση πρέπει να αποδεικνύουμε, να αποδεικνύουμε τα ωφέλη που έχει ο οργανισμός και το management και πώς αυτό πρέπει να λαμβάνει χώρα. Όλοι αντιμετωπίζουμε στη δημόσια διοίκηση καταστάσεις που χρειάζονται να ενδυναμωθούν και να έχουν δημόσια εμπιστοσύνη από τους πολίτες, αποδοχή από τους πολίτες. Αυτό είναι σημαντικό και για τη διοίκηση και για την κοινωνία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους εκλεγμένους, για τους αιρετούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και λογοδοτούν για συγκεκριμένους οργανισμούς. Που πρακτικά σημαίνει ότι με το πέρασμα των χρόνων έχουμε υλοποιήσει, η Αυστρία έχει υλοποιήσει πολλούς ανεξάρτητες μονάδες ελέγχου στο επίπεδο των Υπουργείων έτσι και αλλιώς και στο επίπεδο των Δήμων, αλλά για να είμαι ειλικρινής, μόνο οι μεγάλοι Δήμοι, οι Δήμοι με 30-40.000 κατοίκους έχουν μία ανεξάρτητη μονάδα εσωτερικών ελέγχων για να βοηθήσει το Δήμαρχο, τη διοίκηση, τον οργανισμό να διασφαλίσει τις διαδικασίες της διοίκησης. Και αυτό ιδιαίτερα για τους αιρετούς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Μπορούμε να το πετύχουμε διασφαλίζοντας εάν ο εσωτερικός έλεγχος είναι αξιόπιστος και με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί από τις εκθέσεις, τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Άρα λοιπόν παίζουμε ένα ρόλο διασφάλισης, αλλά επίσης μπορούμε να παίξουμε το ρόλο του εκπαιδευτή. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι πολύ καλά, εάν πολύ καλά οργανωμένος, μπορεί να αποτελέσει έναν μοχλό ανάπτυξης προώθησης της διοίκησης και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το χρησιμοποιούμε και έχουμε μια πλήρη άποψη στις διάφορες διαδικασίες που ακολουθούν οι οργανισμοί του δημοσίου και η διοίκηση. Έχουμε μια συνολική επισκόπηση, δηλαδή εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε τη γνώση για όλο τον οργανισμό, οι οποίοι ανήκουν στις διοικήσεις μας και έχουμε γνώση, δηλαδή είμαστε εμείς που πρέπει να γνωρίζουμε πού βαδίζει η διοίκηση, ποια είναι η στρατηγική της, ποιοι είναι οι στόχοι της. Άρα λοιπόν ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή υποστήριξη και εκπαιδευτή όσον αφορά την υλοποίηση των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου και φυσικά σε ένα επόμενο βήμα. Τώρα όλοι μιλάμε για την νομιμότητα, την εφαρμογή των νόμων, συμμόρφωση, κανονισμούς. Όλα αυτά τα πράγματα μας δίνουν τη διασφάλιση να μπορέσουμε μέσω των εσωτερικών ελέγχων να διασφαλίσουμε στο Δήμαρχο ομαλή λειτουργία ή σε όλους τους διοικητικούς παράγοντες. Και μερικοί από τους ελέγχους μας που αφορούν στην απόδοση των ελέγχων μπορούμε να τους μετρήσουμε με δείκτες. Ποιοι δείκτες? Την ικανοποίηση των πελατών των οργανισμών μας, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορώ να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Κάναμε ελέγχους πόσο χρόνο χρειάζεται να πάρεις ένα επίδομα στην Αυστρία, για παράδειγμα από ένα συγκεκριμένο φορέα, πόσο χρόνο χρειάζεται μέχρι να πάρεις απάντηση μέσω email εάν κάνεις ένα αίτημα προς τη δημόσια διοίκηση ή στην τοπική αυτοδιοίκηση, πόσο καιρός απαιτείται εάν πάρεις τηλέφωνο σε ένα υπουργείο για να πάρεις απάντηση για τα αίτημά σου. Όλα αυτά τα ελέγχουμε, τα κάνουμε, τα πράττουμε και όλα αυτά επηρεάζουν τις προτάσεις μας και οι έλεγχοι ουσιαστικά έχουν θετική επίδραση, επίπτωση στη συνολική διοίκηση. Τώρα, ο εσωτερικός έλεγχος αυτός καθεαυτός δεν είναι παραγωγικός. Γιατί? Διότι ο εσωτερικός έλεγχος
εάν δεν δουλεύει ανάλογα με τα πρότυπα στη γραμμή του καθήκοντος και είναι εκτός γραμμής καθήκοντος, δεν είναι παραγωγικός. Άρα λοιπόν δεν είμαστε παραγωγικοί, αλλά ουσιαστικά βοηθάμε τη διοίκηση να γίνει πιο παραγωγική, και αυτό γίνεται μέσω των προτάσεών μας και αυτό γίνεται μέσα από το σύστημα και του ελέγχου απόδοσης και των ελέγχων συμμόρφωσης. Άρα λοιπόν βλέπουμε τον εσωτερικό έλεγχο, ιδιαίτερα υπεύθυνα άτομα όπως είναι οι υπουργοί, οι δήμαρχοι, οι επικεφαλής των περιφερειών, θα πρέπει να βλέπουν τους εσωτερικούς ελέγχους σας μια τεράστια ευκαιρία. Αυτό που είναι απαραίτητο σε αυτή την κατάσταση είναι να έχουμε ελεγκτές με δημιουργικότητα, δεξιότητες, γνώσεις, και αυτή η γνώση που έχουν, γνώση για το επιχειρήν, για τους ελέγχους και την συνεχή διαδικασία της μάθησης. Γιατί από τη στιγμή που ασχολούνται με την διοίκηση, η οποία διοίκηση εξελίσσεται, θα πρέπει και αυτοί να εξελίσσονται για να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φερόμενοι στον εσωτερικό έλεγχο και κυρίως μιλώντας για την τοπική αυτοδιοίκηση, πάντα υπάρχει το θέμα και της καταπολέμησης διαφθοράς. Θα ήθελα δύο κουβέντες από τον κύριο Μπίνη πάνω σε αυτό. Ποια είναι η ευκαιρία πλέον για τους Δήμους και οι δυνατότητες που έχουν? Ευχαριστώ, Δήμητρα. Ξεκινάμε τη βασική διαφοροποίηση που πρέπει να έχει η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου από τη λειτουργία διερεύνησης φαινομένων απάτης, είτε εσωτερικής του εξωτερικής, και διαφθοράς. Στην ελληνική πραγματικότητα όπως είμαστε σήμερα, το φόκους και το ενδιαφέρον είναι πάντα στη διερεύνηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς. Αν πάρουμε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα στους Δήμους, που είναι η διεύθυνση οικονομικής λειτουργίας, η διαχείριση των οικονομικών, ο εσωτερικός έλεγχος, και έχουμε μπροστά μας δεδομένα, έτσι, την πιθανόν από 1η-1η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου, την ενδυνάμωση μέσω του Γενικού Λογιστηρίου των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, των αλλαγών στο δημόσιο λογιστικό, η λειτουργία ουσιαστικά του θεσμού του accounting officer, κάποιου μέσα στο organization που φέρει την ευθύνη να απαντά και να είναι responsible για το ότι λειτουργεί σωστά η οικονομική διαχείριση. Τι σημαίνει αυτό για ένα δήμαρχο? Ποιος προσφέρει διασφάλιση ότι οι υπερορίες που πληρώνονται είναι πραγματικές? Ποιος του προσφέρει διασφάλιση ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα εντάλματα είναι σωστός, ο προϋπολογισμός, ο σχεδιασμός? Αυτό που θα λέγαμε, για να πάμε και σε αυτά που μας είπε πριν η Βεωελένη για τις τρεις γραμμές άμυνας, γιατί αυτά είναι ωραία σε σχήματα, αλλά πραγματικά τι σημαίνουν τη Δευτέρα στο μαγαζί μας? Πρώτη γραμμή άμυνας, όταν θα μιλήσουμε για την οικονομική διαχείριση, είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει τα εντάλματα, είναι η ταμιακή υπηρεσία. Τι safeguards έχει στη δουλειά του, έτσι ώστε να μην πληρώνει πλασματικές υπερορίες, να μην διπλοπληρώσει τους υπολογιστές που αγόρασε ο Δήμος? Αυτό είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Δεν είναι κάτι ούτε φανταστικό ούτε απίστευτα επιστημονικό. Δεύτερη γραμμή άμυνας. Ποιος είναι αυτός που θα δώσει τις οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνεται η λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων? Ποιος θα καταγράψει τη διαδικασία? Ποιος θα ερμηνεύσει τις 950 σελίδες του 4412 και τι σημαίνουν όταν εσύ θα πας να γράψεις την προκήρυξη? Γίνονται αυτά σωστά? Ποιος διασφαλίζει τον δήμαρχο, τον επικεφαλής? Δεν έχει σημασία αν το λέμε CEO, δήμαρχο, ότι όλα αυτά γίνονται έτσι όπως θα πρέπει και σύμφωνα με τους νόμους. Και σαφώς, σε επόμενο επίπεδο, αυτό που είπε ο Γιώχαν, ότι έχουν και value for money όταν θα φτάσουμε στο επίπεδο να κάνουμε ελέγχους αποτελέσματος και performance. Σε πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, στο procurement, ο εσωτερικός έλεγχος, ο όριμος εσωτερικός έλεγχος, θα πρέπει να είναι εκεί για να πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γραφτεί έτσι η προκήρυξη που να λέει το έργο θα το λάβει όποιος έχει κάνει 3 προηγούμενα, είναι 1,90 και φοράει γυαλιά. Sole provider. Υπάρχει τρόπο να διασφαλιστεί αυτό? Ή να πει ότι τη μάντρα αυτή δεν θα την κόψουμε σε 5 κομμάτια για να πέσει κάτω από το όριο του διαγωνισμού. Είναι μία μάντρα. Ποιος δίνει να διασφαλίσει τον δήμαρχο ότι γίνεται αυτό? Γιατί μπορεί οι εξωτερικοί εργολάβοι να τα έχουν κάνει πλακάκια με αυτόν που γράφει την προκήρυξη. Αυτή είναι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Να διασφαλίσει ότι γίνονται σύμφωνα με το δημοσιογραφικό πλαίσιο. Εν προκειμένου, το 4412. Ή ο 4270 περί δημοσίου λογιστικού. Ή ειδικότερε διατάσει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολλό μάλλον από τη στιγμή που θα καταργηθεί ο προληπτικό. Γιατί ο προληπτικό βολεύει πολλού. Είναι κάποιο εξωτερικό που φροντίζει για τη διασφάλιση τη λειτουργία.
Δεν γίνεται έτσι στην πλειονότητα των χωρών στα δημόσια συστήματα. Η ευθύνη ότι γίνεται sound management financial είναι στον ίδιο τον οργανισμό. Δεν μπορεί να πει ένας δήμαρχος, τα έλεγξε ο επίτροπος, εμένα δεν με νοιάζει τίποτα, ούτε η οικονομική υπηρεσία. Επομένως, αυτό είναι ο εσωτερικός έλεγχος, πολύ πραγματικά στην καθημερινότητά σας. Τώρα, όταν ο εσωτερικός έλεγχος θα βρει ότι το Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων δεν δουλεύει σωστά, δεν είναι η αποστολή του να κάνει μετά transactional auditing, να πάρει το φάκελο για το ποιος πάει κάθε Δευτέρα και βγάζει τους σκύβους από το δρόμο, περνάει τους σωλήνες, το κλείνει, ξαναπηγαίνει τη Δευτέρα, το ξαναφτιάχνει. Θα πρέπει να το δώσει σε ένα κομμάτι του Δήμου ή ενδεχομένως για δική μας πραγματικότητα, επειδή είναι δύσκολο να βρεις το capacity για να κάνεις ένα ανεξάρτητο γραφείο διερεύνηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς, σε ένα εξωτερικό φορέα, στο ΣΕΔ, π.χ. στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, τα περιφερειακά. Ή υπάρχουν άλλοι εξωτερικοί φορείς που έχουν το capacity και είναι αρκετά μακριά από τον ίδιο τον οργανισμό, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν μετά και άλλες προκλήσεις για να κάνεις ένα fraud investigation. Άρα το internal audit θα δει ότι δεν δουλεύει καλά το σύστημα δημοσίων συμβάσεων και θα καλέσει μετά έναν εξωτερικό φορέα ή αν έχει αναπτύξει δικό του γραφείο για fraud investigation για να κάνει την διερεύνηση. Και αυτή είναι η διαφορά του audit από το κλασικό inspection, από την κλασική διαδικασία επιθεώρησης που ξέρουμε εμείς και από την οποία έχουν περάσει όλες οι υπόλοιπες χώρες. Εκεί λοιπόν που συναντάται ο εσωτερικός έλεγχος για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς είναι αυτό το σημείο. Ότι ο έλεγχος του συστήματος της οικονομικής διαχείρισης ή των δημοσίων συμβάσεων, ή το πώς εκδίδονται οι άδειες για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή πώς δίνονται τα επιδόματα βαριάς αναπηρίας, δεν μπορεί σε μια περιοχή να είναι το 70% των τυφλών της χώρας, ούτε κάποιοι που κόβονται από τις υγειονομικές επιτροπές άλλων περιοχών να σκάνε μύτη όλη στη Ζάκυνθο. Κάτι γίνεται. Τη διερεύνηση όμως συγκεκριμένης απάτης, του ενδεχόμενης απάτης, φαινομένου απάτης διαφθοράς, θα τον αναλάβει ένα άλλο κομμάτι για να μην μπερδεύεται ο εσωτερικός έλεγχος με την έννοια του αστυνόμου και του fraud investigator. Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν σε προλαβαίνουμε με τα παραδείγματα που δίνεις, τα οποία για μένα πάντα είναι, επειδή δεν γνωρίζω και πολύ καλά το χώρο όπως όλοι ξέρουν, είναι πάντα πολύ αποκαλυπτικά. Βέβαια όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ωραία, αλλά έχουμε λάβει σαν σχόλιο κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων το βασικό και μεγάλο ερώτημα, τι γίνεται με τους μικρούς δήμους. Γιατί ένας μεγάλος δήμος και μονάδες εσωτερικού ελέγχου θα δημιουργήσει και θα τις τελεχώσει σε έναν ιδανικό κόσμο, έτσι, και θα πιστοποιήσει και τα λοιπά. Τι γίνεται όμως με τους μικρούς δήμους? Εμείς κάναμε κάποιες συστάσεις, η Βιολέν έκανε κάποια παρουσίαση πριν. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε λίγο και να δώσουμε το λόγο και στους συμμετέχοντες εδώ σήμερα. Θα ρωτήσουμε εν πρώτης όμως την Νατάσα να μας πει τι έκανε στη Σλοβενία, που είναι μια μικρή χώρα με μικρούς δήμους, έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Όπως παρουσιάστηκε αναφορικά με τον τρόπο διοργάνωσης των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, θα ήθελα επίσης να πω πώς λειτουργούν τα πράγματα στη χώρα μας. Ίσως δύο λέξεις. Από μια πολύ μικρή χώρα με 2 εκατομμύρια κατοίκους και 212 δήμους. Μόνο 6 εξ αυτών είναι επαρκώς μεγάλοι για να έχουν το δικό τους εσωτερικό σύστημα υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Για τους άλλους χρειάστηκε να βρούμε άλλη λύση. Αυτή η άλλη λύση παρουσιάστηκε ήδη σε εσάς σήμερα το πρωί και αφορά τις κοινές υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, joint services. Έχουμε διάφορες επιλογές εδώ, είτε έχουμε ένα δήμο και έχουμε κάθετες κοινές υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, το οποίο σημαίνει ότι οι δήμοι και όλοι οι φορείς που έχουν ιδρυθεί υπό το δήμο, δεν ξέρω, μπορεί να έχει να κάνει με υπηρεσίες υγείας, ή σχολεία, ή νηπιακούς σταθμούς, μπορούν να έχουν από κοινού μια κοινή υπηρεσία, καθέτος μια κοινή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Και η άλλη δυνατότητα είναι η οριζόντια, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε διάφορους δήμους στην ίδια κοντινή γεωγραφική περιοχή,
οι οποίοι μπορεί να είναι όμοροι και οι οποίοι πρέπει να συμφωνήσουν στη δημιουργία μιας κοινής υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Σε αυτόν τον τομέα, σε αυτή την περίπτωση, η κοινή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου υποτίθεται ότι διοργανώνεται, συστήνεται επί οικειοθελούς βάσεως και οι δήμαρχοι πρέπει να υπογράψουν μια συμφωνία στην οποία πρέπει να εξειδικεύουν τα ζητήματα, πώς θα τα προσεγγίσουν, ποιος θα χρηματοδοτήσει, ποιος θα καλύπτεται, ποια υπηρεσία θα καλύπτεται από αυτό το κοινό εσωτερικό έλεγχο. Για αυτούς τους δήμους που έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν κοινές υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να δημιουργηθεί κάποια επιτροπή ή συμβούλιο που μπορεί να μοιάζει με την Επιτροπή Ελέγχου που αναφέρθηκε, και σε αυτή την επιτροπή κάθε θεσμός ο οποίος εμπλέκεται στην κοινή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκπροσωπείται. Και είναι εκείνοι που αποφασίζουν για το ετήσιο ελεκτικό πρόγραμμα, το εγκρίνουν, λαμβάνουν την ετήσια έκθεση κτλ. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, από τη στιγμή που είμαστε μια πολύ μικρή χώρα, έχουμε και εθνική υποστήριξη που λαμβάνουμε, όπως αναφέρθηκε. Έχουμε μια κεντρική μονάδα εναρμόνισης σε κρατικό επίπεδο. Αυτή η κεντρική μονάδα εναρμόνισης καλύπτει την τοπική αυτοδιοίκηση και ο κύριος στόχος αυτού του κέντρου εναρμόνισης είναι να παράσχει υποστήριξη όχι μόνο στους εσωτερικούς ελεκτές, αλλά και στην διοίκηση, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό την έννοια του πώς να σχεδιάσουν αυτή την συμφωνία, πώς να υλοποιήσουν αυτές τις κοινές υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, ποια υποτίθεται ότι είναι τα καθήκοντά τους, και η κεντρική μονάδα εναρμόνισης υποστηρίζει επίσης τους ελεκτές σε σχέση με την επαγγελματική τους βάση και τις επαγγελματικές λύσεις που αυτοί είναι σε θέση να παράσχουν. Επιπροσθέτως, δεν συνδέεται, αν και δεν συνδέεται άμεσα αυτό με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά χρησιμοποιούμε τα διεθνή ελεκτικά πρότυπα. Αυτό που κάναμε είναι ότι προχωρήσαμε λίγο περαιτέρω, δηλαδή προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα πρότυπα στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι προτείνουμε σε αυτή την υλοποίηση τη λύση που λέει ποιος πρέπει να παίζει ποιο ρόλο με βάση τα όσα απορρέουν από τα διεθνή πρότυπα, τα ελεκτικά πρότυπα στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά είχα να πω αρχικά και είμαι σε θέση και έχω τη διάθεση να απαντήσω σε οποιαδήποτε πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Άρα έχουμε κάνει κάποιες συστάσεις, είδαμε και ένα παράδειγμα. Να κάνουμε λίγο με τη βοήθεια του συνάδελφου του Ηλία Σαββάκη. Μια σύνοψη του ποιες είναι οι πιθανότητες που έχουμε διαπιστώσει και μπορούν να αναδειχθούν. Ευχαριστώ, Δημήτρα. Καλησπέρα και από μένα. Μιλώντας για τον εσωτερικό έλεγχο, τις μονάδες, την ίδια στο μονάδο εσωτερικού ελέγχου στους μικρούς δήμους, θα σας πω ότι στο διάλειμμα είχα τη συζήτηση και με έναν μεγαλύτερο δήμο σε αριθμό και σε μέγεθος, με τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου, και μάλιστα μου είπε το εξής, ότι δεν είχε να κάνει μόνο με το μέγεθος, το πόσο πληθυσμιακά το πιο αριθμό των κατοίκων ως Δήμο, αλλά έχει να κάνει ίσως και με την υποδομή που έχει ο κάθε Δήμος και τη διαθεσιμότητα των ανθρώπινων πόρων, προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτή την λογική, αυτή την οντότητα του μιας μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Άρα, πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε με ποιον τρόπο η υλοποίηση και η ίδρυση μονάδων εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσε πραγματικά να γίνει
σε μεγαλύτερο αριθμό δήμων, ακόμα και στους μικρούς δήμους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά βασικά προβλήματα. Έτσι ακούστηκαν και από την Ατάσα, αλλά και από τη Βιολέννη προηγουμένως. Καταρχάς, σίγουρα ότι θα μπορούσε ένας δήμος, εφόσον μπορεί να στηρίξει μόνος του την ίδρυση αλλά και τη λειτουργία μιας μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Απ' την άλλη όμως, η οριζόντια για κατακόρυφη προσέγγιση, η οριζόντια για παράδειγμα με την λογική ότι πολλοί δήμοι μαζί θα συνεργάζονται ώστε να μοιράζονται την κοινή αυτή αρμοδιότητα που λέγεται εκτέλεση ενός προγράμματος εσωτερικού ελέγχου, κάτι που σήμερα γίνεται και στους δήμους σε άλλες αρμοδιότητες. Μοιραζόμαστε την πολεοδομία κάποιοι δήμοι, γιατί από παράταση σε παράταση πηγαίνει η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στον εκάστοτε δήμο. Άρα είναι μια πρακτική την οποία την έχουμε ήδη και την λειτουργούμε, άρα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε σαν μια πρακτική που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Το κέντρο πόρων, το οποίο ακούσαμε από τη Βιολέν, είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Συζητάμε για έναν φορέα θεσμικά, φαντάζομαι, κατοχυρωμένο, ο οποίος θα μπορεί να υποστηρίξει τους δήμους σε αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ, δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ο φορέας δεν θα είναι στο πλαίσιο του ευρύτερης δημόσιας διοίκησης. Ίσως μπορεί αυτό το ρόλο να μπορέσει να παίξει αποκεντρωμένη διοίκηση, ίσως περιφέρειες. Δεν νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, αλλά πάντως είναι μια πολύ διαφορετική προσέγγιση, η οποία ισχύει και λειτουργεί στο εξωτερικό. Εδώ βέβαια μπαίνει και το κομμάτι το πώς αυτή θα χρηματοδοτείται. Εκεί υπήρχε και η πρόταση από τη Βιολέν ότι στην Γαλλία, για παράδειγμα, αυτό το κέντρο πόρων το στηρίζει οικονομικά ο κάστοτε δήμος ο οποίος θέλει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Τέλος, εννοείται ότι οι μικροί δήμοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν και με ανεξάρτητες, με ιδιωτικές εταιρείες που έχουν το εξπερτίζ πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μην ξεχνάμε βέβαια πάντα την αναγκαιότητα της ύπαρξης εσωτερικά υπηρεσιακών ανθρώπων εντός του Δήμου, οι οποίοι θα αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή αλλά και του εκπροσώπου, αν θέλετε, μέσα στο φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης έναντι του συμβαλόμενου εξωτερικού συνεργάτη. Τα λέμε όλα αυτά βέβαια και οι προβληματισμοί μπορεί να γεννιούνται, είναι πολλοί. Για παράδειγμα, ένας μικρός δήμος έχει την ικανότητα, αντιμετωπίζει ένα γραφειοκρατικό φόρτο στην καθημερινότητά του. Θα πρέπει να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί για να βοηθήσει σε μια τέτοια κοινή προσπάθεια. Ή κάτι άλλο το οποίο είναι λογικό, το άκουσα και αυτό, ξέρετε, στις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Ένας δήμος ο οποίος συνεργάζεται με έναν άλλο δήμο για να εκτελέσουν μια υπηρεσία, να κάνουν ένα πλάνο εσωτερικού ελέγχου και να υλοποιήσουν ένα εσωτερικό έλεγχο. Θα αφήσω τον υπάλληλο του διπλανού δήμου να δει τα προβλήματα τα δικά μου. Ξέρετε, υπάρχουν προβληματισμοί οι οποίοι αυτοί όλοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και να έχουμε την επόμενη μέρα την πιο συνετή, αν θέλετε, προσέγγιση. Θα κλείσω και επίσης ότι η έλλειψη διαδικασιών, που είναι ένα βασικό πρόβλημα που αναγνωρίζεται σε όλους τους δήμους. Εγώ προσπαθώ να ανακαλύψω τους δήμους οι οποίοι έχουν αποτυπώσει και χρησιμοποιούν, γιατί μπορεί οπωσδήποτε κάποιος να έχει αποτυπώσει, αλλά να είναι πραγματικά εφαρμόσιμες εσωτερικές διαδικασίες σε μία διοικητική ή σε μία οικονομική λειτουργία τους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, το οποίο και αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο σε αυτές τις συνεργασίες που συζητάμε να αναλυθούν. Όμως νομίζω ότι η εμπειρία που ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ένας δήμος που εγώ το ρώτησα τον Δήμαρχο προηγουμένως, είναι ένας δήμος που έχει πάνω από 4.000 υπαλλήλους και, Κατερίνα, νομίζω εσύ τα ξέρεις καλύτερα, θα το πω έτσι σαν νούμερο, με 3 ανθρώπους και ένας διοικητικός ακόμα, με 4 υπαλλήλους, εδώ και 2 χρόνια υλοποιεί ένα πλάνο εσωτερικού ελέγχου με αποτελέσματα αρκετά ενδιαφέροντα και σημαντικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι το μέγεθος και ο αριθμός των υπαλλήλων σε ένα δήμο, το μέγεθος ενός δήμου είναι σίγουρα ένα κριτήριο, αλλά από την άλλη όμως μην ξεχνάμε, θα πρέπει να υπάρχει και η βούληση της διοίκησης στο να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει ορθά μια τέτοια μονάδα. Νομίζω ότι ο λόγος να πάει και στην Κατερίνα να ακούσουμε και το παράδειγμα ενός δήμου στην Ελλάδα, το ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συντελεστές και όλους τους περιφερειακούς. Από τη δικιά μου τη μεριά θα ήθελα να σας πω για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχει αναφέρει ο κύριος Σαββάγης. Πράγματι, είμαστε ένας μεγάλος Δήμος. Έχουμε πάρα πολύ προσωπικό. Έχουμε 22 διευθύνσεις. Μπορεί να έχουμε κόσμο, αλλά όλος ο αριθμός των υπαλλήλων χρειάζεται για όλες τις υπηρεσίες. Οι δημότες που πρέπει να εξυπηρετηθούν και οι πολίτες είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Άρα δεν σημαίνει ότι θα αποδυναμώσουμε τις υπόλοιπες υπηρεσίες γιατί πρέπει να κάνουμε τον εσωτερικό έλεγχο. Ξεκινήσαμε. Είμαστε 4-5 άτομα σήμερα. Απλά η μία συνάδελφος απουσιάζει με εγκυμοσύνη. Πάλι είμαστε 4. Υπάρχουν 2 εσωτερικοί ελεγκτές, ο προϊστάμενος, εγώ και η συνάδελφος, η διοικητικός, που έχει βέβαια όλο το ελεγκτικό έργο και βοηθάει πάρα πολύ τους εσωτερικούς ελεγκτές. Για αρχή, ο κάθε Δήμος, ανάλογα με τη δυνατότητά του και ο μικρός, μπορεί να τοποθετήσει έναν ή 2 ανθρώπους να ξεκινήσουν και όταν θα φανούν τα πρώτα αποτελέσματα και θα έχει δυνατότητα και η διοίκηση από κάποια άλλη υπηρεσία να αποδυναμώσει και να ενισχύσει τον εσωτερικό έλεγχο, γιατί θα δοθούν τα αποτελέσματα και θα βοηθηθεί ο Δήμος στην λειτουργία του και στο αποτέλεσμα του και στις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες. Βέβαια, πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες. Εμείς έχουμε πλεονέκτημα. Είμαστε μεγάλος Δήμος. Ξεκινήσαμε μαζί και άλλα project εκτός από τον εσωτερικό έλεγχο. Οι διαδικασίες που έχουν καταγραφεί, κατά 85%, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και στη δικιά μου τη δουλειά. Όταν εγώ ξεκινάω έναν έλεγχο σε μια υπηρεσία, πρώτα απ' όλα θα ζητήσω τις διαδικασίες που έχουν καταγραφεί. Και πάνω σε αυτές θα δω και θα κάνω τις βελτιώσεις. Βέβαια, αν δεν υφίσταται τη διαδικασία, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένας μοχλός πίεσης για να καταγραφεί η διαδικασία. Για να μπορέσει να υπάρχει για όλους τους υπαλλήλους ένα πλαίσιο στο οποίο πατάμε και δουλεύουμε και το οποίο θα πρέπει να γίνει κατ' εμέ προσωπική μου εκτίμηση από το χρόνο που εργάζομαι στο εσωτερικό έλεγχο, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα 26 χρόνια που έχω, οι διαδικασίες δεν πρέπει να είναι και σε επίπεδο ενός Δήμου αποκλειστικά. Θα πρέπει να είναι σε επίπεδο πανελλαδικό. Καταγεγραμμένες και ίδιες. Δεν μπορεί να ζητάμε δικαιολογητικά άλλα στο Δήμο Θεσσαλονίκης για να κάνουμε μια εργασία και άλλα δικαιολογητικά σε κάποιο άλλο Δήμο. Θεωρώ πάντως, δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα έχετε και ερωτήσεις και τα λοιπά, ότι άσχετα αν ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος Δήμος της Ελλάδας, ότι δεν είναι δύσκολο να ξεκινήσει. Δεν είμαστε, ακούσα τους ανθρώπους που έχουμε να διαχειριστούμε και τις υπηρεσίες, το προσωπικό, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ λίγοι κι εμείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους και ήδη δεν έχουμε κάποια αποτελέσματα. Το να διασφαλίσουμε το Δήμο κάνοντας έναν έλεγχο για τη διαχείριση των εγγυητικών επιστολών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην χρειαστεί και κάποια πράγματα από ελέγχους που έχουμε κάνει, τα έχουμε δει και στην νομοθεσία που έχει περάσει, τα οποία τα είχαμε χρησιμοποιήσει, τα είχαμε γράψει εμείς στο δικό μας το πόρισμα, στην έκθεσή μας. Άρα μπορούμε να βοηθήσουμε όλες τις υπηρεσίες μας για να λειτουργήσουν καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε λίγο λόγο και στην κυρία Γκούμα που ήθελε εδώ και κάποια ώρα να πει κάτι. Όχι, εντάξει. Γκούμα Πινελόπη λέγομαι. Είμαι εντεταλμένη σύμβουλος εσωτερικού ελέγχου από τον Νοέμβριο στο Δήμο Αθήνας. Θα ήθελα να μιλήσω για την Επιτροπή Ελέγχου. Έχω παρακολουθήσει από τον Νοέμβριο σχεδόν όλα τα σεμινάρια, όλες τις συζητήσεις και έχω σχηματίσει ένα πλάνο πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει ο εσωτερικός έλεγχος στο Δήμο Αθήνας, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 6.500 υπαλλήλους, εκτός από τα νομικά πρόσωπα, και μέχρι πρότινος είχε 11.500 υπαλλήλους. Θεωρώ ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιβεβλημένη, είναι προσωπική μου άποψη αυτό που καταθέτω, τόσο σε επίπεδο 2-3 μικρών δήμων, όμορους γεωγραφικά, αλλά επιβεβλημένη στους μεγαλύτερους δήμους. Το σχήμα που εγώ έχω στο μυαλό μου και θα
εν μέρη έχω προτείνει στο Δήμαρχο, είναι να συσταθεί Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από ένα, δύο ή τρεις διαπιστευμένους εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι έχουν την εμπειρία και θα μπορέσουν να βοηθήσουν εμάς, τους αιρετούς και τους διοικητικούς, καταρχήν να προσδιορίσουν άμεσα τα πεδία που πάσχει ο Δήμος, το Risk Manager, το οποίο εμείς και οι αιρετοί και οι διοικητικοί δεν έχουμε την εμπειρία. Επειδή λοιπόν ο Δήμος Αθήνας είναι από τους μεγαλύτερους και θα ήταν ευχής έργων όλοι εσείς να τον επιλέγατε ως πιλωτικό, επιπλέον στην Επιτροπή αυτή, εκτός από αυτούς τους διαπιστευμένους ελεγκτές εσωτερικού ελέγχου, να συμμετέχουν από τη συμπολίτευση ένας αιρετός και ένας από την αντιπολίτευση. Το ποιον θα επιλέξει η αντιπολίτευση, όπως σε άλλες επιτροπές, είναι δικό της θέμα. Μπορεί με ψηφοφορία, δεν ξέρω πώς θα το επιλέξουν. Και να υπάρχει και ο συνδετικός κρίκος, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση τυχαίνει να είμαι εγώ. Αυτό όμως, επειδή πρέπει να έχει συνέχεια, δεν σημαίνει αν θα είμαι εγώ προσωπικά, ο οποίος θα είναι αυτός που θα έρχεται σε επαφή με το Δήμαρχο, με τις διοικητικές υπηρεσίες, θα μεταφέρει την πολιτική βούληση στην Επιτροπή αυτή. Επίσης, τα πορίσματα αυτής της Επιτροπής, εκτός από γραπτά που θα πηγαίνουν σε ανώτερα κλιμάκια και στο Δήμαρχο, να γίνεται η επεξεργασία, ώστε να καταλήγουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Η Επιτροπή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη της την πολιτική βούληση της πλειοψηφίας, σε συνεργασία και με την, να είναι μέσα στο παιχνίδι και η αντιπολίτευση, θα συντάσσει το πρόγραμμα των ετήσιων ελέγχων και έτσι θα είναι όλοι και ενήμεροι και θα έχουν και βαθμό διαφάνειας και πάνω απ' όλα θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνέχεια. Δεν έχει νόημα αν σήμερα ο Δήμαρχος Αθήνας Γιώργος Καμίνης είναι ένθερμος αυτής της προσπάθειας, αύριο, χωρίς να θέλω να καταγγείλω κανέναν, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι, μπορεί να μην είναι ή μπορεί να είναι με άλλα κριτήρια. Άρα το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέψει, κατά την άποψή μου, η Επιτροπή Ελέγχου να έχει διάρκεια ώστε να συνεχιστεί αυτό το έργο. Δυστυχώς η χώρα μας στις διοικητικές δομές είναι σε νηπιακή ηλικία από ό,τι ακούμε σε σχέση με άλλες, ακόμα και με τη Σλοβενία, η οποία είναι μια πολύ μικρότερη χώρα, πολύ νεότερη από εμάς. Και η όλη καθυστέρηση, πάντα κατά την άποψή μου, επειδή υπήρξα παλιά επιθεωρήτρια, είναι η διοίκηση δεν θέλει, και το είδαμε και στο Δήμο Χαϊδαρίου, λόγω της νοοτροπίας να αναπτυχθεί ένας άλλος φορέας που κατά την άποψη του στενή θα του στερήσει προνόμια. Εγώ αντιμετώπισα σαν αντιδήμαρχος να υπάρχουν μηχανογραφημένα αντικείμενα σε δύο διευθύνσεις και ο ένας διευθυντής με τον άλλον να μην δίνει στοιχεία, να μην ενώνονται τα συστήματα. Αυτά είχα, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου αφαιρέωσε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γούμα. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, σας είπα ότι είμαι οικονομική επιθεωρήτρια στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχω εμπειρία πολύ μεγάλη σε ελέγχους στους Δήμους. Είμαι ετοιματάρχη στον εσωτερικό έλεγχο, στη μονάδα εσωτερικού έλεγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Και, εν πάση περιπτώσει, μπορώ να συνεισφέρω στη συζήτηση. Απορώ γιατί αρνείστε να μου δώσετε το λόγο. Δεν αρνούμε να σας δώσω το λόγο, προς Θεού. Απλώς περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα και έχουμε δεσμευθεί να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 4.
δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Θα πρέπει να νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη σκοπιμότητα. Γιατί έχω να καταθέσω πράγματα που μπορούν και να γίνει και συζήτηση με τους συναδέλφους που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Και κυρίως μιλάω και για τον κύριο Γιώσουμ, ο οποίος είναι οικονομικός, γενικός οικονομικός επιθεωρητής και θα καταλάβει πολύ καλύτερα αυτά που εννοώ, θεωρώ, και να μπορέσω να συμβάλλω στην κουβέντα. Αφαιρέστε μου το λόγο, λοιπόν. Σε καμία περίπτωση δεν αφαιρούμε το λόγο από κανένα. Εμείς το αντίθετο, δίνουμε το λόγο σε όλους. Απλώς, εάν θέλετε, μπορούμε να κανονίσουμε και μια συνάντηση. Όχι, θα είμαι πολύ σύντομη, παρακαλώ, εδώ θα ήθελα να το πω. Σύντομη, παρακαλώ, ναι, και μετά. Με προσκαλέσατε. Είμαι προσκεκλημένη και θεωρώ ότι θα πρέπει να μου δώσετε ίδια δυνατότητα και ίδια ευκαιρία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάρετε το λόγο και θα σας δώσουμε το λόγο αμέσως τώρα. Απλώς σας παρακαλώ να είστε σύντομοι από σεβασμό σε όσους πρέπει να ταξιδέψουν σήμερα. Σαφώς, κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Υπηρετώ στο Υπουργείο Οικονομικών από το 1982. Μέχρι το 2003 συμμετείχα, προέρχομαι από τον τελωνιακό κλάδο, συμμετείχα στην Ταξούντ 21 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ομάδες εργασίας. Έχω από το 2003 οικονομική επιθεωρήτρια. Έχω ασχοληθεί κυρίως με έλεγχους σε δήμους, νομικά πρόσωπα των δήμων και δημοτικές επιχειρήσεις, και από το 2013 είμαι στον εσωτερικό έλεγχο. Λοιπόν, εκείνο που θα ήθελα να πω από την δική μου την εμπειρία, όσον αφορά και θα ήθελα να τα θέσω και υπόψη των συναδέλφων από τις άλλες χώρες, απόλυτα σεβόμενοι και το χρόνο τους και ότι θέλουν να ταξιδέψουν. Καταρχάς, εκείνο το ελληνικό θέμα είναι πολυσύνθετο. Εξαρτάται από το πόσο θέλει κάποιος, πόσο έχει τη βούληση να εφαρμόσει και να υιοθετήσει τον εσωτερικό έλεγχο. Ο κύριος Μπουτάρης από τη Θεσσαλονίκη, επειδή συμβαίνει να γνωρίζουμε όλοι ότι υπήρχε ένας δήμος ο οποίος είχε πάρα πολλές παθογένειες, ο άνθρωπος είχε την διάθεση και πολύ καλά έκανε και έκανε τον εσωτερικό έλεγχο. Ο ίδιος μου είπε, προηγουμένως που συζητήσαμε, ότι εγώ και στην ιδιωτική μου επιχείρηση εδώ και 20 χρόνια είχα βάλει εσωτερικό έλεγχο. Είχε αντιληφθεί λοιπόν την αναγκαιότητα. Ότι την αρφοργυρή, αλλά δεν εσέστη. I have made a note in another municipality. Γιατί μιλήσαμε για την πολίτευση, του ζητούν εδώ οι συνάδελφοι. Δήμος ο οποίος δεν είχε την πολίτευση, ήταν όλη η συμπολίτευση. Όλοι λοιπόν, σήμερα οι ταμείες ήταν 17 χρόνια φυλακή από έλεγχο που έχω κάνει εγώ. Today, λοιπόν, the cashier is in prison for 17 years. Πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Why? Και ιδιωτικού δικαίου. Because they exchange positions in the private and public entity. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι, είχαν 11 χρόνια τον ταμεία, τον ίδιο ταμεία. That they had the same cashier for 11 years. So whatever audit he under he assigned to his own agency will not change the cashier unless the report goes to a higher level. What do I mean by that, says the speaker to the region? I would like to ask the lady from Slovenia if this horizontal implementation is effective. And if she thinks that in Greece could be efficient and effective, because here we have small municipalities with many differentiations, as well as the cost, in order to be able to assign to another body, perhaps it could create many problems, because the small municipalities get very little money from the government, the central government. And another issue that I would like to put forward is preventing audit. As from 2005, the municipalities had preventive audits, and they were 100% sure now that no matter what happened, the financial agency was safeguarded. Now this does not exist, which means that it's absolutely necessary to implement internal audit in the big municipalities. Therefore, I want to put all these concerns on whether the internal audit can be implemented by saying that in the Ministry of Economics, because everything started from us, as the colleague said 20 minutes ago, and irrespective of Law 3432 and to the Presidential Decree of 2001 in the General Secretary of Public Revenues, everything started, and we can see after so many years that as from 2009 that we have the first results in audits. That is to say, it's something that takes time, ladies and gentlemen, in order to provide results. But someone said, I think the colleague from Austria,
that perhaps it may seem that we are not productive, but we help the administration to become more productive. And this is the biggest benefit that internal audit, I think, has as regards training. I'm sorry for to the interpreters for speaking so fast, but says the speaker. But regarding training, I heard from Mr. Selimis, who said that the president of the National Center of Public, the Public Center of National of Public Administration, that there is a lesson that is going to be taught there. But this has to do with the students that are there now. But the municipalities have the need to be trained furthermore. Therefore, the Public Center of Public Administration could have some very speedy courses in order to serve this purpose. Thank you very much. Thank you. Let us ask Natasha to reply to this question and then go on with the conclusions. Many thanks for the question. Well, I have to say, as I said already, that this is supposed to be based on the voluntary decision, which means that each single management or the mayor of the municipality has to agree upon. And I think that organizing such horizontal joint internal audit service can as well contribute to effective management of the municipalities, because many of small municipalities, they are actually facing the same problems. And one of the problem is as well that they all have an impression that they do receive not sufficient money from the state. So I think that there are facing the same problems, and organizing the solutions which are similar for each of them might contribute to the effective management of the existing resources. So if this is what you intend to listen. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you. Now, let us give the floor to Mr. Selimis for the conclusions, and then we shall close. It's getting late. Just say two words. As far as the educational programs are concerned, mentioned by Mrs. Kasotaki. Yes, indeed, we have a course in the National School of Public Administration from the previous semester, but this means nothing. We should not stay and limit ourselves over there. Along with Expertise France, we are preparing a training course regarding and covering all the executives and the officials of the central government and local government agencies, having a double objective. On the one hand, to be followed by executives working in the internal audit, and on the other hand, by the top managers of the administration, so that we may have the awareness raising on their part and the acceptance of the internal audit. We have heard a lot of important things today, no need to reiterate them. We had very important experts and speakers traveling to our country for this purpose, and we thank them. We had the chance in the previous days to discuss with them. Of course, there shall be other things that shall be done before reaching the phase of the drafting of the manual, which is going to include all the recommendations and alternative propositions that have been formulated. And we shall all have the possibility to see it and intervene. Mrs. Naziri has talked about the procedures, saying that they are very important, that
These procedures should be designed at the central level. And I bring a proposal by Mr. Savakis on the table from the group of experts. Since the procedures are the same in all municipalities, then each municipality should contribute with what they know best. If Mr. Kaminis of the municipality of Athens has procedures kept with security, with safeguards and controls regarding the birth registration office, let him put these procedures to the repository of procedures. Mr. Boutaris could do this for another issue. Another mayor could do it for another topic. All these procedures shall be examined and controlled by a special group so as to check that they comply to the administrative practice and to the law, and thus very soon we shall have good results at this level. Registering of procedures is a challenge, a bet. From the time the Secretary General was Mr. Vasiliadis. As I said this morning, the Minister, Mrs. Yerovasili, from the headquarters of the OECD has talked about the register of procedures, and we hope that one or the other way this shall go ahead. As far as the Audit Committee is concerned, we talked a lot about it. Το θέμα αυτό και ο ΣΑΣ, τα παραδοτέα του, υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις από διάφορους φορείς. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε στη συνέχεια. Θα το διαπραγματευτούμε όλοι μαζί και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το καλύτερο, έτσι ώστε να δούμε τι κερδίζουμε, αλλά και τι χάνουμε αν δεν υπάρχει αυτή η Επιτροπή. Μου έκανε εντύπωση ότι πάρα πολλοί εκπρόσωποι των ΟΤΑ, δήμαρχοι, περιφερειάρχες και γενικοί γραμματείς δήμων που μιλούσαμε αυτόν τον καιρό και ήταν και σήμερα εδώ, στάθηκαν στην υποχρεωτική εφαρμογή της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου στους δήμους. Παρότι η πρόθεση ήταν και είναι, θα έλεγα, να υπάρξει μία δυνατότητα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε, να υπάρξουν κίνητρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, των αιρετών, της ανώτατης διοίκησης, των δημάρχων, των περιφερειαρχών, των συντονιστών στον εσωτερικό έλεγχο. Και όταν λέω κίνητρα θα αναφέρω αυτό που πολλές φορές έχει θέσει στο τραπέζι ο Δήμαρχος των Αθηνών, ο κύριος Καμίνης, που λέει δώστε μας τη δυνατότητα κάποιοι δήμοι που δεν είμαστε υπότροποι, που έχουμε πολύ καλό εσωτερικό έλεγχο, που διασφαλίζουμε τις διαδικασίες, που βεβαιώνουμε ότι όλα θα πάνε καλά, περάστε μας σε μια άλλη ταχύτητα. Να έχουμε δηλαδή πιο άμεση πρόσβαση, κατά προτεραιότητα πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αυξημένη χρηματοδότηση και υλοποίηση διαδικασιών με λιγότερους ελέγχους, έτσι να είμαστε λιγότερο γραφειοκρατικοί, για να το πω με μια κουβέντα. Για να γίνει όμως αυτό, που είναι προσωπικά τουλάχιστον το βρίσκω μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει πάνω απ' όλα αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος και δέσμευση των αιρετών, δέσμευση του Δημάρχου και όλου του Συμβουλίου ότι θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Και επειδή είδα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από δήμους και για την πιλωτική εφαρμογή στην οποία θα προχωρήσουμε στη συνέχεια, και αυτό μας εξέπληξε θετικά όλους στη Γραμματεία, από το Δήμο της Αθήνας μέχρι πολύ μικρούς δήμους στα νησιά και ορεινούς δήμους, όλοι αυτοί ενδιαφέρονται να είναι μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Και θα προτείνω στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας με όλους τους δημάρχους, έτσι ώστε να το προσυπογράψουν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, δηλαδή μια αυτοδέσμευση όλων μας, ότι αυτοί που θα μπουν μέσα σε αυτό το σύμφωνο θα πρέπει να υλοποιήσουν συγκεκριμένες ενέργειες και θα πρέπει να μην υλοποιήσουν άλλες ενέργειες. Έχουμε δει τα παραδείγματα. Ο ιδιωτικός τομέας δεν σημαίνει ότι στο σημείο αυτό δεν έχει ατέλειες. Μπορεί να είναι μπροστά βεβαίως. Έχει ατέλειες. Έρχονται στη Γραμματεία ακόμη και ελεγκτές εσωτερικοί από το Μητρό και μας λένε ότι έβγαλα μία έκθεση που ήταν
μη αρεστή στη διοίκηση και τον άλλο χρόνο δεν είχα δουλειά ή με απομακρύναν μέσω άλλων διαδικασιών και πιέσεων. Θα πρέπει όλα αυτά λοιπόν να τα δούμε, να τα λύσουμε. Εδώ είμαστε και να τα δούμε πάλι από την αρχή, εξάλλου στην αρχή είμαστε, η πιλωτική εφαρμογή θα ακολουθήσει και μετά από ένα διάστημα να ξαναβρεθούμε πάλι και να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε και ελπίζω τότε αυτά που έγιναν να είναι περισσότερα από αυτά που μένουν να γίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η αρχή. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σελίμη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όσους είναι παρόντες και παρέμειναν μέχρι το τέλος αυτής της συνάντησης. Πολύ θα θέλαμε να είχαμε 2-3 ώρες ακόμα, αλλά σίγουρα θα έχουμε πολλές άλλες τέτοιες συναντήσεις και ενδεχομένως μία από αυτές και εκτός Αθηνών, γιατί μας έχει ζητηθεί από πολλούς και πολύ θα το θέλαμε. Δεν είναι σωστό, εφόσον μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, να γίνονται συναντήσεις μόνο στην Αθήνα. Κλείνοντας λοιπόν, δίνουμε ραντεβού για το Σεπτέμβριο με νεότερα σε σχέση με το πιλωτικό, σε σχέση με το εγχειρίδιο, σε σχέση με την πρόοδο, σε ό,τι αφορά την εργασία αυτή που έχει αναλάβει να διεκπαιρεώσει συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς και Εξπαρθής France, αλλά και σε σχέση με άλλα θέματα. Θα ήθελα, επειδή ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση σημερινή, να μου δώσετε λίγο χρόνο να κάνω μια ειδική αναφορά στην ομάδα εργασίας που μας στηρίζει και με τους οποίους συνεργαζόμαστε στενά για την ανάπτυξη όλων αυτών των εγγράφων, των απόψεων και τα λοιπά που καταθέτουμε. Η ομάδα εργασίας μας αποτελείται από την ΕΕΤΑ, ο κύριος Γούπιος συμμετέχει το ΙΤΑ, κυρία Λόκα, από την Περιφέρεια Αττικής έχουμε τον κύριο Πολίτη και την κυρία Περάκη, δεν τα λέω, είναι με τυχαία σειρά τα λέω έτσι, από το Υπουργείο Εσωτερικών ο κύριος Θεοχάρης, από το Συνήγορο του Πολίτη ο κύριος Δουλαδήρης, από το Ελεκτικό Συνέδριο η κυρία Αναστασίου, από το Δήμο Αθηναίων η κυρία Γκούμα και ο κύριος Κυριακάκης και από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή της Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης έχουμε 3 άτομα που εναλλάσσονται. Και από το Δήμο Θεσσαλονίκης η κυρία Ναζίρη, η οποία συμμετέχει μέσω Skype συνήθως. Όπως ξαναείπα, οι συνάδελφοι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό είμαστε διαρκώς σε επαφή. Δεν θέλω κανείς να νομίσει ότι οι συνάδελφοι έχουν έρθει από το εξωτερικό για μία συνάντηση. Είναι διαρκής η αποστολή τους, εργάζονται συνέχεια και από τη χώρα τους και στην Ελλάδα έρχονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Και αυτοί που θέλουν να αποχωρήσουν σήμερα δεν είναι οι συνάδελφοί μας, αλλά είναι οι παρόντες που έχουν έρθει από την επαρχία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όλων των Υπουργείων για τη στήριξή τους και σήμερα και γενικότερα την κεντρική κυβέρνηση. Να ευχαριστήσω κυρίως τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, κυρίως θα έλεγα αυτούς που δεν ήταν παρόντες, γιατί σημαίνει ότι δεν μπόρεσαν να έρθουν, αλλά και αυτούς που ήταν παρόντες, το Δήμαρχο Παλίνης, το Δήμαρχο Κεφαλονιάς, το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, Χερσονήσου, Αγίου Δημητρίου, Ηρακλείου, Εγάλεων, Μεγαραίων, Πεντέλης, Νεάπολης, Οικειών Θεσσαλονίκης, Αμαρουσίου, ήταν ο κ. Πατούλης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, το Δήμο Αλίμου, το Δήμο Καραβρίτων και τους 3 συντονιστές των αποκεντρωμένων διοικήσεων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Αιγαίου και Αττικής που ήταν παρόν και σε αυτό το πάνελ. Επίσης, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν παρόντες, όλους εσάς φυσικά και τους διερμηνείς μας για την υπομονή τους. Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.